Το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνει ρήψεις νερού σε δασική περιοχή στο κρύο πηγάδι στα Βίλια της Δυτικής Αττικής. Επί τόπου βρίσκονται και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Δεν είναι μια ακόμη φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάδα, αλλά είναι μια άσκηση του πυροσβεστικού σώματος που κατέγραψε το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πορτοκαλί καπνός χρησιμοποιήθηκε ως προσωμείωση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο πραγματικές συνθήκες που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία του πυροσβεστικού σώματος. Ο σχεδιασμός δεν είναι μάταιος, εάν ληφθεί υπόψη πως ήδη από το Μάρτιο στην Ελλάδα ξέσπασαν οι πρώτες δασικές πυρκαγιές που προκάλεσαν τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. The fire season has started prematurely, has been extended the last 5 years, let's say, and this current year has already 2024 has already started practically on March. Το νέο επιχειρησιακό δόγμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών περιλαμβάνει την ταχύτερη απόκριση στο πεδίο με περισσότερες δυνάμεις, την πρόληψη, την καλύτερη επιχειρησιακή οργάνωση και την άμεση κινητοποίηση των εναέριων μέσων. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας εξηγεί ποιο είναι το φετινό στοίχημα. Φέτος αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, υπάρχει ξηρασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί και πέρσι αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο και προσπαθούμε να ετοιμαστούμε με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας για να τα καταφέρουμε. Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας ΕΓΙΣ, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την αναμόρφωση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίζει πυρκαγιές. Έχουν παραγγελθεί νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, drone, πυροσβεστικά οχήματα και ένα δίκτυο αισθητήρων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση σημάτων καπνού και πλημμυρών. Όμως, οι παραλαβές του νέου εξοπλισμού θα αρχίσουν από το 2025. Έτσι, οι ελληνικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των πυροσβεστών και στις νέες μεθόδους πυρόσβεσης με έμφαση στην πρόληψη. Στο επίπεδο της πρόληψης, για πρώτη φορά στην ιστορία, μπαίνουν μέσα στα δάση ο ΔΕΔΙΕ και ο ΑΒΜΙΕ για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ ζώνες θα γίνουν και περιμετρικά των στρατοπέδων σε ακτίνα 100 μέτρων. Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα δασαρχεία διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες πολλών χιλιομέτρων μέσα στα δάση και πλέον υπάρχει υποχρέωση να καθαρίζουν όλοι οι πολίτες τα οικόπεδά τους σε περιεστικές δασικές περιοχές. Διαφορετικά, θα τους επιβάλλονται πρόστιμα από τους Δήμους. Η πρόληψη είναι πολύ βασική για μας και όλες αυτές τις δημοσιοθετικές πρωτοβουλίες για να μπαίνουν μέσα στα δάση και από κοινού προσπάθεια πιο γρήγορα στο πεδίο. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε φέτος στη νέα προσπάθειά μας για την αντιπυρική περίοδο. Ταυτόχρονα οι πυροσβέστες εκπαιδεύονταν διαρκώς όλο το προηγούμενο διάστημα. Η Ελλάδα υιοθετεί τακτικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές. Το νερό δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό μέσο ανάσχεσης της φωτιάς, ειδικά στα πρώτα σταδιά της. Μπορούμε να τοποθετηθούμε σε πιο στρατηγικά σημεία και να κάνουμε κατάσβεση πυρκαγιάς με διάφορες μεθόδους, άνοιγμα ζωνών και κατάκαυσης και μέθοδο αντιπύρ, το οποίο είναι πιο εξειδικευμένη μέθοδο για να μπορείς να αντιμετωπίσεις πυρκαγιές. Τώρα χρησιμοποιούνται αλυσοπρίωνα, εξειδικευμένες τσουγκράνες, μετεωρολογικά όργανα, ακόμη και τάμπλετς. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρχει πιο επιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες φέρουν προβλήματα και το νερό πάβει να είναι το βασικό μας όπλο. Βασικό μας όπλο είναι τα εργαλεία μας, η εκπαίδευση καθημερινή που κάνουμε και φυσικά η χειρονακτική εργασία και η προσέγγιση της πυρκαγιάς με μεγαλύτερη επιστημονική μέθοδο, μετρώντας τις υγρασίες, τον άνεμο, την εδαφολογία και γίνεται πιο μελετημένη η προσέγγιση δηλαδή της πυρκαγιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου, οι πυροσβέστες ενέτειναν τις ασκήσεις τους και την εκπαίδευσή τους, χρησιμοποιώντας νέες εγκαταστάσεις. Μια από αυτές είναι το Fire Dragon, ένα ρημουλκούμενο αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που χρησιμοποιείται για την προσωμείωση του εσωτερικού ενός φλεγόμενου κτηρίου. Τα πυροσβεστικά πληρώματα με βαρύ προστατευτικό εξοπλισμό και δεξαμενές οξυγόνου το χρησιμοποιούν για να εξασκηθούν σε τεχνικές διάσωσης. Οι πυροσβέστες σέρνονται μέσα σε έναν λαβύρινθο, μέσα στο σκοτάδι, για να εξασκηθούν στην εργασία σε περιορισμένους χώρους.
Οι συμμετέχοντες, με πλήρη εξάρτηση, γυμνάζονται πρώτα σε διαδρόμους αναρρίχησης και άλλα μηχανήματα γυμναστηρίου και στη συνέχεια σέρνονται μέσα στο λαβύρινθο, καθώς προστίθενται καπνός και δυνατή θόρυβη για να τους αποπροσανατολίσουν. Ο πυροσβεστικός λαβύρινθος βοηθάει τους πυροσβέστες σε σκοτεινό περιβάλλον, σε άγνωστο περιβάλλον, να σε παρουσία πυρκαγιάς να μπουν στο χώρο, να ερευνήσουν, πιθανόν να κάνουν διάσωση και να βρουν τον τρόπο να βγουν από το χώρο. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση ανθρώπων που εγκλωβίζονται σε σπίτια τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Το Associated Press συνάντησε τη συνταξιούχο Χρυσούλα Ρενιέρη. Έχασε το σπίτι της πέρυσι κατά τη μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Επισκέφθηκαν το κατεστραμμένο της σπίτι. Καθώς περπατούσε μέσα στα μαυρισμένα δωμάτια, η κυρία Ρενιέρη περιέγραψε πώς η οικογένειά της ένιωθε αβοήθητη καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε. Δεν κάνανε τίποτα. Τίποτα. Μας αφήσανε και καήκαμε. Μακάρι. Θα έλεγα μακάρι να γίνει αυτό. Θα σωθούν πάρα πολλά σπίτια. Γιατί το καλοκαίρι έρχεται πάλι και αρχίζουν τα μαρτύρια. Η Ελλάδα θρυνεί μεγάλο αριθμό θυμάτων από πυρκαγιές. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Πέρυσι στον Εύρο σημειώθηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, έως το Σεπτέμβριο του 2023, η καμένη έκταση ανήλθε σε 1.700.000 στρέμματα. Το στοίχημα λοιπόν για φέτος παραμένει μεγάλο.